στο τηλεοπτικό γρήγορα. Πάμε στο τηλεοπτικό. Τι γίνεται εδώ πέρα, έχουμε στα τάρταρα η τηλεθέαση για μία ακόμα φορά, στον Αντένα. Mm-hmm. Έχουμε την πρεμιέρα σε λίγες μέρες του κύριου Λάκη Λαζόπουλου. Υπάρχει αναστάθος στο τηλεοπτικό σταθμό. Πάμε να δούμε εδώ πέρα λίγο τι ακριβώς έγινε με τη σειρά, με το καινούριο έτσι, reality, το ακριβό reality του Αντένα που κλαίνει τα λεφτά του από ό,τι φαίνεται. Ναι. Για φέτος στον Αντένα δεν βγαίνει τίποτα από ό,τι φαίνεται. Ούτε ένα πετυχημένο reality μαγειρικής που κάνει επιτυχία σύμφωνα με τον Βρετανό παραγωγό σε περισσότερες από 40 χώρες. Πρόκειται για το Hell's Kitchen με παρουσιαστή τον Έκτορα Μποτρίνη, όπου χθες έκανε νούμερα αρνητικά ρεκόρ με γενικό σύνολο μόλις 6,2%. Πρόκειται για νούμερα τηλεθέασης, τα οποία καταλαβαίνουμε ότι σε αυτή τη ζώνη είναι πάρα πολύ χαμηλά. Κάτι που εξόργησε για τον Βρετανό παραγωγό του Hell's Kitchen, καθώς βρέθηκε χθες με τον Γιάννη Λάτσιο και του ζήτησε τα ρέστα. Δηλαδή του λέει, κύριε Λάτσιο, Γιάννη μου, πώς είναι δυνατόν ένα σόου που τρέχω τόσα χρόνια, κάνει τεράστια τηλεθέαση όπου και αν παίξει, στην κύριε, Ελλάδα να μέσος κάνει όρο, μόνο... Μέσος όρος, μισό λεπτάκι. Βλέπουμε ότι είναι 6, 7, 8, 9, 10, μέχρι 11%. Και αυτό εδώ πέρα είναι λοιπόν το σοβαρό το πρόβλημα. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Παιδιά, δεν το πιστεύω, είναι 6,8 είναι σίγουρο αυτό. Τόσο είναι. Παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω κι εγώ. 6,8 το ξαναδώ, δεν γίνεται. Εντάξει, βέβαια να πούμε χθες ότι είχε σερβάκο. Ό,τι και να είχε. Ήταν η μάχη πληρώνει ο Κυριακού. 21% έκανε όμως το άλλο. Στο Star. Το Masterchef. Ναι. Ακριβώς αυτό είπε και ο παραγωγός, ο Βρετανός, ότι δεν έπρεπε να ξεκινήσει το Hell's Kitchen στη δεύτερη σεζόν από τη στιγμή που απέναντι στο Star παίζει το Masterchef. Πάμε δηλαδή, να ξαναδούμε παρακαλώ. 6,8%. 6,8% το πανάκριβο. Το πανάκριβο reality μαγειρικής του Αντένα, που πίστευαν πάρα πολύ στο συγκεκριμένο project. Πιο κάτω βλέπετε και τον καημένο τον Περί, 3,1, αχ, Περί μου. Τι θα το στείλω, κανένα δώρο, κανένα κολαγόνο εκεί να χαλαρώσει καημένο λύση. Πάμε λοιπόν. Τα βρίσκει και εύκολα. Βλέπουμε εδώ πέρα. Στρέψιλον. Έχουν και αυτοί αρκετά. Πάμε λοιπόν. Hell's Kitchen λοιπόν 6,8%. Όταν πληρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ Αντένα στα δικαιώματα του συγκεκριμένου, μια υπερπαραγωγή, ένα μεγάλο κόστος παραγωγής. Μια ωραία παραγωγή, έτσι, εντυπωσιακή πολύ είναι η αλήθεια. Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω προσπαθήσει να το δω, δεν μου αρέσει. Δεν συγκρίνεται με το Masterchef. Η μέρα με τη νύχτα. Βλέπεις 20 να πλακώνεται, ποιος μαγειρεύει. Δεν καταλαβαίνεις και τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν είναι μόνο αυτό, Φίλιππα, αν μου επιτρέπεις. Μπορεί και το τηλεοπτικό κοινό να έχει βαρεθεί, αν θέλετε, να μην μπορεί άλλο αυτή την χειδεολογία του Έκτορα Μποτρίνη. Ο τρόπος ο οποίος μιλάει και συμπεριφέρεται. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Πολλοί αντιδρούν με τον τρόπο που ο Έκτορας Μποτρίνη φέρεται και μιλάει έτσι. Μα φαίνεται και ψεύτικο σου λίγο ο κύριος Μποτρίνη. Πάντως το θέμα είναι 6,8% η τηλεθέαση. Ο πάτος του πάτου. Και να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι, αυτό το reality, αυτό το concept ήταν από τα τελευταία χαρτιά του Γιάννη Λάτσιου μετά τον Κανάκη, που επίσης δεν φαίνεται να του βγαίνει μέχρι τώρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Λαζόπουλος. Να δούμε τι θα κάνει ο Λαζόπουλος. Το Σάββατο έχει ένα best of με τους 10 μικρούς μίτσους που εκεί πέρα πούμε. Από τους 10 μικρούς μίτσους του Μέγκα. Εκεί λοιπόν έχει τεθεί ένα θέμα περί πνευματικών δικαιωμάτων και αν επιτρέπεται ο Αντένα να παίξει σε ολόκληρη εκπομπή. Το best of από το Μέγκα. Ο Αντένα λοιπόν ισχυρίζεται εδώ πέρα ότι και λένε ότι τα δικαιώματα ανήκουν στον κύριο Λάκη Λαζόπουλο αποκλειστικά και δεν τίθεται κάποιο θέμα. Άνθρωποι από το Μέγκα, αυτοί που έχουν απομείνει βέβαια και ενδιαφέρονται και όλοι να δουν τι γίνεται, λένε μα εδώ ανήκει στο Μέγκα, στην ταινιοθήκη του Μέγκα. Πώς το παίρνει ο Αντένα αυτή τη στιγμή? Εδώ λοιπόν θα δούμε και θα έχουμε εξελίξεις κι άλλες. Αναμένουμε. 24 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το best of. Πάμε τώρα.